Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η κατάσταση στους Καπερναρούς φτάνει στα άκρα, Αρετή και Στάθη οδεύουν οριστικά αυτή την φορά στο διαζύγιο με τον Στέφανο να τάσεται ολοκληρωτικά με το μέρος της μητέρας του, κάτι που θα προκαλέσει μεγάλες κόντρες ανάμεσα σε αυτόν και τον πατέρα του. Η κατάσταση ανάμεσα σε πατέρα και γιο, ήδη τώρα που διαδραματίζεται η δίκη του Φίλιππου, είναι αρκετά έντονη. Η αλλαγή συμπεριφοράς του Στάθη προβληματίζει και την Αρετή αλλά και τον Στέφανο, καθώς δείχνει πως δεν θέλει να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στα άλλα που θα ακολουθήσουν. Η Αρετή ζητά διαζύγιο από τον άντρα της, διεκδικώντας έτσι και όλη του την περιουσία. Κτήματα, σπίτι και ό,τι άλλο υπάρχει, θέλει να περάσουν όλα στα χέρια της με σκόπα έτσι να τον τιμωρήσει και να τον αφήσει στην ψάθα. Ο Στέφανος, βλέποντας την στάση του και σε συνεννόηση με την Αρετή του, ανακοινώνει πως δεν θέλει να ξαναπατήσει το πόδι του στους Ελαιώνες. Ο Στάθης, ακούγοντας τον, τρέχει στην Αρετή ζητώντας τη σταρέστα για την στάση του ιού της. Η ίδια του λέει πως σκοπεύει να κινηθεί από εδώ και στο εξής με τον Στάθη, να μην δίνει την πρέπουσα σημασία. Αρετή και Στέφανος γίνονται εχθροί με τον Στάθη, κάτι που θα προκαλέσει νέες ανατροπές αλλά και απρόσμενες εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.